Δεν ξέρω πόσα ευχαριστώ πρέπει να πω στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω τον Κύριο περισσότερο από 35 χρόνια. Και δεν αισθάνθηκα ούτε μία μέρα ότι ήταν μακριά μου. Εγώ απομακρύνθηκα από εκείνον κάποια στιγμή. Τελειώνοντας το μήνυμα σήμερα, ίσως να καταλάβετε πολλά. Γιατί είναι μήνυμα με μια ιδιαιτερότητα ομολογίας. Θα ήθελα να ανοίξουμε σελίδα 508. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ιώβ, το κεφάλαιο Λάμδα Σίγμα και το εδάφιο 26. 508 σελίδα, Ιώβ, Λάμδα Σίγμα, 26 εδάφιο. Ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία μας με τον Κύριο γίνονται πολλές φορές κάποια πράγματα ακατανόητα. Η λέξη ακατανόητο σημαίνει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τον Κύριο. Και όταν δεν καταλαβαίνεις τον Κύριο τι θέλει να σου πει, τι θέλει να κάνει μαζί σου, τότε υπάρχει περίπτωση να κάνεις σπασμωδικές κινήσεις, να κάνεις λάθη, να γύρεις, να δείξεις το ενδιαφέρον σου κάπου αλλού, με αποτέλεσμα ο Κύριος να απομακρυνθεί από τη ζωή σου. Πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση όταν κάποια στιγμή στη διαδρομή του ο Κύριος είναι ακατανόητος και δεν μπορείς να τον καταλάβεις? Ίσως χρειάστηκε να φτάσω 60 χρονών για να καταλάβω ότι η μοναδική συνταγή για να προχωρήσεις με το Θεό, ακόμα και όταν δεν τον καταλαβαίνεις, είναι μόνο μία. Να τον εμπιστεύεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Ένα παιδάκι 5 χρονών, όταν είναι στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και μπροστά οδηγάει ο μπαμπάς και δίπλα κάθεται η μαμά, άρα για αυτό το παιδί έχει έννοιες αν θα φτάσει στον προορισμό του? Σε καμία περίπτωση. Κι όμως, αντί να τον εμπιστευτούμε τον Κύριο, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Κύριος. Και να ξέρετε σίγουρα ότι ο Θεός πάντοτε θα μας δοκιμάζει σε αυτό το κομμάτι, κατά πόσο τον εμπιστευόμαστε. Μια ολόκληρη ζωή άκουγε ο Αβραάμ ότι θα αποκτήσει τον ιό της επαγγελίας. Ότι θα ευλογήσω το σπέρμα σου. Κοίταξε μια ματιά επάνω στον ουρανό, δες τα άστρα, τόσο θα κάνω το σπέρμα σου. Πήγαινε στην άκρη της θάλασσας και μέτρα την άμμο. Τόσο πολύ μεγάλη είναι η επαγγελία που σου δίνω. Και ξέρετε, όταν τα πρωτοάκουσε αυτά ο Αβραάμ, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, διότι
Και ποιος δεν είναι χαρούμενος όταν έρχεται ο Κύριος και του δίνει υποσχέσεις? Δεν σου έχει δώσει υποσχέσεις ο Κύριος? Δεν έχει έρθει κάποια στιγμή μέσα στη ζωή σου να σου δώσει κάποια επαγγελία, μια υπόσχεση? Το ίδιο έκανε και στον Αβραάμ. Όμως κάποια στιγμή τα χρόνια άρχισαν να κυλούν, να περνάνε. Έφτασε 100 χρονών και η Σάρα έγινε 90. Και τότε λοιπόν ήρθε ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεση την οποία του είχε δώσει και να αποκτήσει τον ιόν της επαγγελίας, τον Ισαάκ. Σαν άνθρωποι βέβαια δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, γιατί τα χρόνια περάσανε. Η Σάρα ήταν 90 χρονών και μάλιστα γέλασε. Λέει, είναι τίποτα αδύνατο εις τον Κύριο, της λέει. Όχι, τα πάντα είναι αδυνατά. Γέλασες όμως, δεν γέλασα. Όχι, γέλασες. Και απέκτησαν τον ιόν της επαγγελίας και όλα γίναν ωραία. Και είναι ωραίο να βλέπει ο άνθρωπος του Θεού μια αρμονία στη ζωή του και στο περπάτημά του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στην εκκλησία. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή και σου χτυπάει την πόρτα το ακατανόητο. Αυτό το οποίο δεν χωνεύεται εύκολα. Τόσος λόγος και τόση κουβέντα για αυτόν τον ιόν της επαγγελίας και τώρα μου ζητάς τι, να πάω να τον θυσιάσω? Μα γι' αυτό δεν ήταν όλη η ιστορία? Όλη η υπόθεση δεν ήταν ότι θα με ευλογήσεις? Μέσα από το σπέρμα το δικό μου, η απόσταση από το σπίτι του Αβραάμ μέχρι το όρος Μοριά, ξέρετε πόσο ήτανε? Ήτανε 3 μέρες. 3 μέρες που, εντάξει, άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς ήταν οι άνθρωποι που αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν ήταν υπεράνθρωποι, πατέρας ήταν. Κι όμως εδώ έπρεπε να δοκιμαστεί η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Κυρίου. Να ξέρετε ότι το ακατανόητο πολλές φορές θα γίνεται στη ζωή μας, μέχρι να μάθουμε να κατανοούμε τον Κύριο και να καταλαβαίνουμε τα σχέδιά Του. Η μεγαλύτερη μετάνοια που έχω κάνει στο θρανείο που κάθομαι εκεί και έχω δείξει σαν να μου λέει ο δάσκαλος, γράψε 100 φορές ότι οι βουλές σου δεν είναι οι βουλές μου και ότι η οδή σου δεν είναι οδή ημών. Και νομίζεις ότι εντός εισαγωγικών είσαι ευλογημένος, ότι είσαι εντάξει, τα πάντα έχουν μπει σε μια σειρά, αλλά διαπιστώνεις ότι δεν τον έχεις κατανοήσει τον Κύριο. Και χρειάζεται να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή για να τον εμπιστεύεσαι, για να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Απορώ ώρες-ώρες, πώς άντεξαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την Αγία Γραφή? Δυο ενύπνια ιδέα, λέει ο Ιωσήφ, που δεν ταιριάζουν σε καμία περίπτωση με όλο αυτό το οποίο περνάω. Και ίσως και να σκέφτηκε και κάποια στιγμή σαν άνθρωπος, μήπως τα ενύπνια αυτά που είδα ήταν για κανέναν άλλο και όχι για μένα. Και περάσανε 13 ολόκληρα χρόνια.
Ίσως κάποια στιγμή την ώρα που εξήγησε το ενύπνιο στον αρχιεινοχό, εκεί να ανέβηκαν οι ελπίδες του ότι να, μάλλον τώρα είναι η ώρα που θα με ευλογήσει ο Θεός. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει συνεχώς μια χαραμάδα να μπει μέσα στο νου του Κυρίου και να καταλάβει τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλει από αυτόν. Γιατί εντάξει, 17 χρονών ήμουνα, παιδί ήμουνα όταν είδα τα ενύπνια αυτά. Δεν ταιριάζουν με όλη αυτή την φασαρία που γίνεται μέσα στη ζωή μου, με αυτή την ταλαιπωρία, την προδοσία, την απόπειρα φόνου. Και χρειάστηκαν άλλα 2 χρόνια ακόμα. Μέσα σε αυτή στην πορεία τι έκανε ο Ιωσήφ, έμαθε να εμπιστεύεται το Θεό. Και φαντάζομαι όταν θα μάζευε τα παιδιά του, πόσο ωραία θα τους πέρναγε τα μηνύματα του Κυρίου να μάθουν να εμπιστεύονται το Θεό. Αδέρφια, δεν έχουμε άλλη λύση. Δεν έχεις άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή θα μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο ή θα βασανιζόμαστε προσωπικά και θα προσπαθούμε να δίνουμε εξηγήσεις κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στον εαυτό μας, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Χρόνια πρεσβύτερος ήμουνα στον Πειραιά. Χρόνια. Και κάποια στιγμή, 27/9 του 10, άκουσα ότι ξέρεις, θα διαλύσουμε το σπίτι. Λέω, φαντάζομαι μου κάνεις πλάκα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, έρχεται το κατανόητο και όσο δεν συμβαίνει σε σένα και συμβαίνει στους άλλους, δεν το πιστεύεις αυτό. Όσο δεν σου χτυπάει την πόρτα το ακατανόητο, δεν μπορείς να το κάνεις εικόνα αν γίνει σε σένα. Που εύχομαι ποτέ να μην γίνει σε κανέναν και οτιδήποτε κακό κι αν υπάρχει. Ο Ιωνάς είναι ένας δούλος του Κυρίου. Αυτή η μικρή ιστορία πάρα πολύ μ' αρέσει. Ο Ιωνάς δέχτηκε λόγο Κυρίου να πάει στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Και μία που τ' άκουσε, μία είναι που έφυγε εις Ταρσής, να φύγει από προσώπου Κυρίου. Ούτε καν να το σκέφτει. Σκέφτομαι ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είναι συντονισμένος με τον Κύριο, δεν μπορεί μάλλον να τον κατανοήσει, δεν μπορεί να τον καταλάβει. Ας ξέρω τι κάνω εγώ, θα πάω προς τα Θαρσής. Θα έλεγες ότι είναι τόσο πολύ αποφασισμένος ή συνειδητοποιημένος για αυτό που κάνει να φύγει από προσώπου του Κυρίου. Και την ιστορία την ξέρουμε, δεν θα την πω. Έπεσε σε μεγάλη ταλαιπωρία. Βρέθηκε στην κοιλιά ενός κήτους. Δηλαδή όσο θα αισθανόμαστε τον Κύριο ακατανόητο, σε κάποια κοιλιά κήτους θα βρεθούμε. Και θα είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα. Αλλά είναι όμως το μόνο μέρος που θα αναγκαστείς να τον εμπιστευτείς. Γιατί δεν είχε τίποτε άλλο, από τίποτε άλλο να πιαστεί. Είμαι μόνο από τον Κύριό του, τον Θεό του. Είδε και από είδε μετά, τι θα έκανε. Πήγε να κηρύξει στην Νινεβή. Σε 40 μέρες ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Οδός 3 ημερών περπατούσε και κήρυτε.
Έκανε το θέλημα του Θεού. Όχι ότι τον κατανόησε όμως. Όχι ότι τον κατάλαβε όμως. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τον άνθρωπο να κατανοήσει το Θεό. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι. Δείτε πόσο δύσκολο είναι να εμπιστευτείς το Θεό, διότι η ταλαιπωρία του που βρέθηκε μέσα σε ένα μεγάλο πρόβλημα και μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού, στα βάνθη της αβύσσου, τι θα κάνει, δεν θα πας να κηρύξεις, θα πάει. Και θα λέγαμε ευτυχώς που δεν αντιμετώπισε την αδιαφορία του Θεού, γιατί αυτό είναι το χειρότερο πράγμα για τον άνθρωπο. Μας ταλαιπωρεί ο Κύριος, γιατί απλά μας αγαπάει. Αν δεν μας αγαπούσε, δεν θα είχαμε ίσως κάποιες μορφές ταλαιπωρίας. Αλλά δεν υπάρχει όμως χειρότερο βάσανο από το να διαφορήσει ο Θεός για σένα. Είναι εκεί, δίπλα σου, συνεχώς, μέχρι να σε μάθει να τον εμπιστευτείς. Μετανόησε λοιπόν η πόλη της Νινεβή από τον βασιλιά μέχρι και το τελευταίο κτίνος, νηστεία, έτσι ώστε ο Κύριος μετεμελήθη από το να κάνει κακό στην Νινεβή και οι 120.000 άνθρωποι που υπήρχαν εκεί πέρα δεν έπαθαν την παραμικρή ζημιά. Και θύμωσε. Είναι προσωπικό το θέμα. Θύμωσε ο Ιωνάς. Το ξέρα ότι εγώ θα κάνω αυτό που είναι να κάνω, αλλά ο Κύριος θα κάνει άλλα πράγματα. Φανερά δηλαδή μας δηλώνει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το Θεό πώς ακριβώς σκέπτεται. Θυμάμαι όταν βρισκόμουν στη δίνη της μεγάλης μου θλίψης, το βράδυ πριν ξαπλώσω να κοιμηθώ, η μεγαλύτερη επιθυμία μου, ξέρετε ποια ήταν? Να με πάρει ο Κύριος στον ύπνο. Και το επιθύμησα πάνω από 6-7 φορές αυτό. Πολλές φορές το προετοίμαζα κιόλας και το έκανα και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή έπαιρνα κάποια τηλέφωνα, λέω αν σε ενόχλησα, αν σε στενοχώρησα, ζητάω συγγνώμη κτλ. Έπαιρνα τηλέφωνα, τα παιδιά μου, σας αγαπάω, ξέρω εγώ, δεν τους έλεγα τίποτα. Αλλά ήμουνα πλήρη συντονισμένος, ότι εκείνη τη νύχτα θα έρθει ο Κύριος να με πάρει. Γιατί δεν μπορούσα να αντέξω άλλο πόνο. Και για να με βλέπετε εδώ πέρα, ξημέρωνα ζωντανός. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι ερχόταν ο Κύριος κάποια στιγμή και με απεκάλεσε δειλό. Είσαι δειλός. Φοβητσιάρης, δειλός. Που δεν στέκεσαι για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα τα οποία έχεις στη ζωή σου. Και ξέρετε τι λέει στην Αποκάλυψη? Ότι η δειλή που είναι έξω από την βασιλεία. Ζητούσα μόνο τη σωτηρία για να αποφύγω όλο τον πόνο, δηλαδή η τελειότητα του συμφεροντολογισμού. Και να μην πονάς και να σωθείς και όλα καλά. Όχι, θα μείνεις ζωντανός και θα το αντιμετωπίσεις. Και θα το αντιμετωπίσεις με έναν τρόπο. Να μάθεις να με εμπιστεύεσαι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Ο μόνος τρόπος είναι να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ξέρετε κάτι? Όσο πιο πολύ θα εμπιστεύεσαι τον Κύριο, τόσο λιγότερα αιτήματα θα έχεις.
Θυμάμαι παλιά η λίστα των ετοιμάτων μου πολύ μεγάλη. Και ξεκίναγα. Τη δουλειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα ξαδέρφια μου, το να, αυτά, να έχω και χρήματα, να έχω και εκείνα και να με ευλογήσεις και στην εκκλησία και το ένα και μην ξεχνά. Ετοίματα και κάθε φορά άλλαζα θέση ποιο ήταν πιο σημαντικό και πιο λιγότερο σημαντικό. Και τώρα στη θέση που κάθομαι τι λέω. Στην παρουσία σου να μην κύριε και τίποτα άλλο. Και ξέρω ότι θα τα αναλάβεις όλα εσύ. Γιατί αν κάποιος είναι στην παρουσία του Κυρίου, σίγουρα ο Κύριος θα αναλάβει τα πάντα στη ζωή του. Μας εκπαιδεύει ο Κύριος. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε level. Πώς θα το πω. Πίστα, επίπεδο, να κάνουμε αναβάθμιση, update, πώς το λένε. Να ανεβούμε λίγο στο θέμα της εμπιστοσύνης. Δεν θέλει ο Κύριος χριστιανούς και άντρες πίστεως οι οποίοι θα είναι μόνο ζήτουλες και θα ζητάνε και θα ζητάνε και θα ζητάνε και θα ζητάνε. Αλλά θέλει άντρες οι οποίοι θα συνεργάζεται μαζί τους και θα τον εμπιστεύονται τυφλά. Τυφλά θα εμπιστευόμαστε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος έχει να κάνει ένα τεράστιο έργο με τον καθέναν από εμάς. Και μας εκπαιδεύει μέσα από την καθημερινότητα. 38 χρόνια, κοιτάξτε να δείτε εκπαίδευση που έκανε ο Θεός σε αυτόν ο οποίος ήταν 38 χρόνια παραλυτικός δίπλα στην Κολυμπήθρα. Σιλοάμ λέγεται, δεν το θυμάμαι. Βίθεσδα. 38 χρόνια. Ξέρετε, ας μην μείνουμε ότι ήρθε κάποια στιγμή ο Κύριος και είναι ιδιαίτερη τιμή να έρθει ο ίδιος ο Χριστός μπροστά σου και να σε θεραπεύσει και να πει πάρε το κρεβάτι σου, γιατί είμαι σίγουρος πως θα έρθουν μέρες όπου οι παραλυτικοί θα κρατάνε τα κρεβάτια τους και θα δοξάζεται το όνομα του Κυρίου. Αλλά πριν από αυτό 38 χρόνια θα βρίσκεται εκεί σε ένα σημείο και θα βλέπει όλους τους άλλους να ευλογούνται και εκείνος να μην ευλογείται. Και δεν μιλάμε ούτε για 5, ούτε για 10 χρόνια. 38 χρόνια το ίδιο έργο. 38 χρόνια δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, έστω και από αυτούς που είχαν θεραπευτεί λίγο πριν, που έτσι εννοείται θα καταλάβαινε ποια είναι η θέση του. Κανένας δεν σκέφτηκε αυτόν τον άνθρωπο και ο ίδιος έπρεπε να επομιστεί μια κατάσταση 38 χρόνια και να μάθει να ευλογούνται οι άλλοι και ο ίδιος να μην ευλογείται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να εμπιστεύεται το Θεό. Νομίζετε πως είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα κάτσεις και 38 και 48 και όσα χρόνια χρειάζονται. Όσα χρόνια έχει σχεδιάσει για σένα ο Κύριος να βρεθείς μέσα σε ένα πρόβλημα. Όταν όμως θα αρχίσεις να εμπιστεύεσαι το Θεό, θα αρχίσουν όλα να γίνονται πάρα πολύ ωραία. Γιατί και τον Ιώβ, είναι ακατανόητο να βλέπεις έναν τέτοιον άνθρωπο να πάθει όλα αυτά τα οποία έπαθε. Έλα, πώς γίνεται τώρα αυτό? Αν δηλαδή παθαίνει τέτοια πράγματα ένας άνθρωπος σαν τον Ιώβ, δηλαδή κάποιοι άλλοι τι πρέπει να πάθουν? Κι όμως και αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να αναβαθμιστεί ως προς την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Κυρίου και φτάνει σε ένα σημείο να πει
Κάποια στιγμή τον Κύριο τον άκουγα. Άρα τώρα τον βλέπω. Αυτό είναι αναβάθμιση. Αυτό είναι εξέλιξη χριστιανού, ανθρώπου του Θεού. Είναι ωραίο να τον ακούς, αλλά είναι ωραίο και να τον ευλέπεις κιόλας. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι η ευλογία το ότι απέκτησε τις πιο όμορφες κόρες και του ήρθανε διπλά και τρίδιπλα μετά όλα αυτά τα οποία απέκτησε, αλλά η μεγαλύτερη ευλογία είναι ότι έμαθε να εμπιστεύεται τον Θεό και να έχει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί Του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Το τι σχέσεις έχεις με τον Κύριο. Κι εγώ έχω ζήσει την τυπική ζωή, τη χριστιανική, το πήγαινε έλα, σε σημεία που είχα γίνει και ρομπότ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή πρωί, Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή, Παρασκευή. Μέσα σε μια συνήθεια, αλλά η χριστιανική ζωή δεν είναι συνήθεια. Είναι σχέσεις με τον Κύριο. Και πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στις εντελώς τελευταίες ημέρες και ο Χριστός θέλει να κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Θέλει σκεύη. Όπου θα μάθουν να τον εμπιστεύονται. Και όταν εμπιστεύεσαι τον Κύριο, γίνονται πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς το Θεό και να μην βρίσκεσαι μέσα στον δρόμο του αγιασμού και της καθαρότητος. Είναι οξύμορο σχήμα, δεν γίνεται αυτό. Όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, φροντίζεις τον αγιασμό σου. Γιατί τον ευλέπεις, γιατί είναι δίπλα σου. Γιατί ξέρεις ότι θα επέμβει. Γιατί ξέρεις τα επόμενα βήματα, γνωρίζεις ότι ο Χριστός θα είναι μαζί σου στην επιστροφή σου στο σπίτι, το ξέρεις. Έλεγα του αδερφού του Γιώργου κάτω, τις τελευταίες ημέρες δέχομαι απίστευτες επιθέσεις από το διάβολο. Σαν μορφή εννοώ. Ίσως έφαγε ήττα. Δεν το περίμενε. Αλλά θυμάμαι όταν γινόταν πολύ παλιά αυτό, διαλυόταν η καρδιά μου από το φόβο. Και προχθές ένα βράδυ, δεν μου αρέσει να το συζητώ, μου έκανε επίθεση, αλλά ευτυχώς είχε προηγηθεί ο λόγος που είπε ο αδερφός, πίσω μου σε έχω σατανά. Γιατί εμπιστευόμαστε το Θεό πλέον πια. Ίσως τώρα καταλάβατε κάποια πράγματα και θα ήθελα να ανοίξετε στη σελίδα να διαβάσουμε μερικά εδάφια. 586 σελίδα. Στη σελίδα 586 είναι το βιβλίο με τις παροιμίες και θα διαβάσω από το 3ο κεφάλαιο και το 5 εδάφιο. Από το 5 μέχρι το 12 θα διαβάσω. Δείτε λοιπόν τι μου φανέρωσε ο Κύριος και θα το μοιραστώ μαζί σας. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας και μη επιστηρίζεστε εις τη σύνεσή σου. Ελπίζουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά και δεν επιστηριζόμαστε στα σχέδιά μας. Γιατί τα περισσότερα σχέδια που κάνουμε είναι σχέδια των επιθυμιών μας. Αλλά πολλές από αυτές τις επιθυμίες μας δεν ανήκουν στο θέλημα του Κυρίου. Και τις κάνουμε γιατί κάποιοι, κι εγώ πρώτος, κάποια στιγμή μας ήταν ακατανόητος, δεν το καταλαβαίναμε. Εν πάσης της οδής σου αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Όταν πλέον θα αρχίζεις να τον εμπιστεύεσαι πολύ, δεν θα υπάρχει τίποτα μέσα στην ημέρα που θα το κάνεις εάν δεν το επικοινωνήσεις με τον Κύριο. Τίποτα δεν θα κάνουμε εάν δεν το επικοινωνούμε με τον Κύριο. Γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Χάρη κάνει ο Χριστός απλά μέσα στη ζωή μας. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Μη φαντάζεσαι δηλαδή ότι τα ξέρεις όλα. Τίποτα δεν ξέρουμε, αδέρφια. Και σε ένα κυριακάτικο μήνυμα άκουγα εδώ πέρα και φώναζε το Πνεύμα του Θεού εδώ από τον άμμονα, «Κύριε, τίποτα δεν ξέρω, ένας άχρηστος είμαι. Τι να ξέρω. Τι να ξέρω. Τι να ξέρω. Τίποτα». Εδάφιο 8. «Και τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μυέλωσης εις τα οστά σου». Θες να ηρεμήσεις? Να σταματήσεις να έχεις νεύρα? Εμπιστεύσου τον Κύριο. Όταν είμαστε νευρικοί, αγχωτικοί, όταν παθαίνουμε διάφορα, είναι διότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Τι σημαίνει έχω θλίψη, έχω κατάθλιψη? Χριστιανός σε κατάθλιψη πάει? Μη γέννητο. Χριστιανός έχει τον Κύριο. Απλά δεν τον εμπιστεύεται όσο θα ήθελε ο Κύριος. Για μας δεν πρέπει να είναι ακατανόητος ο Κύριος, αλλά απόλυτα κατανοητός. Γνωρίζουμε τον Κύριό μας. Και αυτή είναι η ευλογία του ανθρώπου του Θεού. Να τον γνωρίζει και να μην πιάνεται από πανικό και σπασμωδικές κινήσεις. Τίμα τον Κύριο από τον υπαρχόντο σου και από τον απαρχόν πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλους η εμπληστής τα αποθήκες σου από αυθονίας και η λινή σου θέλους η εκχυλίζει από νέου ίνου. Και ξέρετε από πού απορρέει όλη αυτή η ευλογία? Ότι τιμάς τον Κύριο, όχι απλά από τα υπάρχοντά σου, από την ιδιαίτερη σχέση που έχεις μαζί Του. Έχεις, αδερφέ, ιδιαίτερη σχέση με τον Κύριο? Υιέ μου, μη καταφρόνει την παιδεία του Κυρίου και μη αθήμη ελεγχόμενος από αυτού. Και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία, γιατί καμιά φορά η παιδεία πονάει. Και πονάει πολύ. Πολλές φορές πονάει πάρα πολύ η παιδεία. Αλλά όμως όταν τον εμπιστεύεσαι και δεν θολώνει το μυαλό σου γιατί το έκανε ο Κύριος, γιατί Κύριε το επέτρεψες, γιατί Κύριε το έκανες, γιατί Κύριε σε μένα, όλα καλά δεν ήταν στη ζωή μου, γιατί Κύριε, δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Τι μου λες γιατί? Παιδί μου είσαι, ξέρω τι κάνω. Γιατί στον Κύριο, γιατί? Δεν πρέπει να λέμε γιατί. Ξέρετε πόσα γιατί έχω πει? Αμέτρητα. Μέχρι, εντάξει, οκ, έμαθα να μην λέω πλέον πια γιατί. Για να λέω, Κύριε, κάποιο σχέδιο θα έχεις. Διάβαζα την ιστορία της Σουναμίτσας, η οποία ήταν μεγάλη σε ηλικία και είχε και το γεράκο της. Εντάξει, μια χαρά. Ερχόταν και ο προφήτης Ελισέ, του φτιάξε εκεί ένα υπερό. Όλα είναι όμορφα. Κυλούν μια χαρά. Ο Κύριος όμως θέλει να της μάθει την εμπιστοσύνη. Και πώς θα μάθουμε σε μια γυναίκα την εμπιστοσύνη όταν όλα πάνε μια χαρά? Εδώ της μίλησε να αποκτήσει παιδί. Όχι. Μη μεταράξεις, δεν θέλω παιδί, μην ψευθείς τη δούλη σου,
άστο, καλά περνάμε. Σαν να το ξέρε. Σαν να το ξέρε ότι αυτή η ευλογία θα τη φέρει σε ευθύνες ενώπιον του Θεού. Και όταν έρχονται ευλογίες στη ζωή μας, έρχονται και οι ανάλογες, οι αντίστοιχες, με το ίδιο ειδικό βάρος και ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Το απέκτησε το παιδί. Και το παιδί κάποια στιγμή πέθανε. Το ξέρα εγώ. Το ξέρα εγώ ότι αν αποκτήσω παιδί θα αρχίσουν τα προβλήματα. Πάλι γιατί. Γιατί Κύριε το επέτρεψες. Ζήτησα εγώ κάνα παιδί. Όχι πες μου ζήτησα εγώ κάνα παιδί. Πρέπει να μάθεις και εσύ την εμπιστοσύνη. Δεν θα είσαι έξω από όλους εσύ. Θα πεθάνει αυτό το παιδί. Και θα δεις πώς είναι να εξητάς τον Κύριο. Να κάνει το θαύμα μέσα στο σπίτι σου. Γιατί όσο δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν ζητάς τίποτα. Ούτε θαύματα, ούτε τίποτα. Συνηθίζεις σε μια ροή όλα καλά. Όλα καλά. Μην ταραζόμαστε πάνω απ' όλα. Όλα καλά. Και βέβαια ο Κύριος μέσα από τον προφήτη της ξαναέδωσε το παιδί πίσω, αλλά πλέον πια η ζωή της είναι τελείως διαφορετική. Δεν θα είναι αυτή η γυναίκα που είναι καλή σε 2-3 πράγματα, εντάξει τους το αναγνωρίζουμε, αλλά τώρα έχει πλησιάσει αρκετά το Θεό. Έχει καταλάβει και την άλλη όψη. Και έγινε αυτό που ήθελε ο Κύριος, να αποκτήσει ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάω για μένα, αλλά ο καθένας σας μιλήσει για τον εαυτό του. Μάθε με Κύριε να σε εμπιστεύομαι. Μάθε με Κύριε να σε εμπιστεύομαι μέχρι την τελευταία στιγμή που θα έρθεις να με παραλάβεις. Ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία Του. Αμήν.